Καλησπέρα, φίλε και φίλοι τη Πέμπτη Διάσταση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που το λατρεύω. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, έχω εξερευνήσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα χαρείτε και εσεί με αυτό το θέμα. Όσοι είσαστε και στην Αθήνα και όσοι είσαστε εκτό τη Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο το εξωτερικό που μα στέλνετε πολλά μηνύματα και εγώ και η Νατά σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ασχοληθούμε με την υπόγεια Αθήνα και συγκεκριμένα έχω διαλέξει δύο-τρει τοποθεσίε οι οποίε είναι αγαπημένε, έχω κάνει εξερεύνηση σε αυτέ και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, να πούμε τι εστί τι, τι, ο όρο συπόγια Αθήνα και γενικότερα όπου ε, μιλάμε. Για τον όρο υπόγεια για μια πόλη, μην το συγχαίουμε καθόλου με την κούφια γη και την κύλη γη. Μπορεί να είναι οι απαρχέ τη κούφια και τη κύλη γη που έχουμε κάνει παλιότερα θέμα, όμω εδώ πέρα θα το κοιτάξουμε λίγο πιο λαογραφικά, πιο ιστορικά και πραγματικά με αποδείξει, οι οποίε δυστυχώ πάρα πολλέ από αυτέ πρόσφατα, λε και κάποιοι το κάνουν επίτηδε, καταστραφήκανε από κάποια τεχνολογικά έργα και έργα υποδομή στο κέντρο των Αθηνών. Η, η ενασχόλησή μου με την υπόγεια Αθήνα ξεκίνησε πριν από ε, 32 χρόνια όπου το καλοκαίρι του 1991 μαζί με έναν φίλο μου ο οποίος για δικούς του του λόγους δεν θέλει να αποκλευτεί ποτέ το όνομά του ούτε και η σχέση εντός αγωγικών όχι συνεχίζουμε και είμαστε φίλοι με, αυτό το, με αυτή την ενασχόληση ε, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Να πούμε λίγο τα πράγματα ε, εξ αρχή. Ε, είχαμε παρακολουθήσει πάρα πολλέ ε, διαλέξει, οι οποίε τότε γίνονταν στο κέντρο των Αθηνών, ειδικότερα σε ένα ε, μαγαζί που δεν υπάρχει πλέον, ε, το Αλταμπαράν, που ήταν στην οδό Πατησίων. Ε, εκεί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνταν με αυτό που λέγεται. Χώρο τη ελληνική αναζήτηση που δυστυχώ σήμερα περισσότεροι από αυτού βιολογικά έχουν τελειώσει. Κάποιοι λέγανε τα σωστά, κάποιοι λέγανε λάθο, κάποιοι είχαν εξερευνήσει, κάποιοι ήταν απλώ τη προσκολήσεω και δυστυχώ πάρα πολλοί από αυτή τη προσκολήσεω μετέπειτα αξιώθηκαν να έχουν ραδιοφωνικέ εκπομπέ σε διάφορα ε, ράδιο τη Αθήνα και χωρί να έχουν κάνει ποτέ εξερεύνηση να το παίζουν οι και... Ε, και ε, πώς το λένε, expert ε, στον χώρο αυτό ε, και να λένε ότι ό,τι λέμε εμείς και οτιδήποτε άλλο δεν ισχύει. Ήμασταν ε, και εγώ παραμένω ακόμα ε, λάτρης του Ιωάννη Γιανόπουλου, του ανθρώπου ο οποίος έγραψε τα θρηλυκά βιβλία «Μυστική Αθήνα», ε, «Περασμένα νέα, ξεχασμένα όχι» και άλλα, μέσα από τις εκδόσεις έσωπτρων, ε, η φιλία με τον Ιωάννη Γιαννόπουλο κρατάει πάρα πολλά χρόνια και είχα παρακολουθήσει μαζί με τον φίλο μου τις διαλέξεις όπου εντόπιζε ότι υπάρχει ένα σύστημα υπόγειων στοών στο κέντρο της Αθήνας. Το σύστημα των υπόγειων στοών στο κέντρο της Αθήνας είχε καταρχήν το εξής ερώτημα. Είναι κατασκευασμένα από τον άνθρωπο ή είναι φυσικιά, φυσικές υπόγειες στοές. Δεύτερον πότε φτιάχτηκε από τον άνθρωπο, εάν φτιάχτηκε από τον άνθρωπο. Και τρίτον, ε, εάν ο σκοπός διατήρησης αυτών των στών, στόχευε σε κάποια πράγματα, σε κάποιες τελετές, οτιδήποτε άλλο. Λόγω της ενασχολήσεως αυτής, έχω συμμετάσχει και στις εκπομπές του Κώστα Χαρδαβέλα στις πύλες του Ανεξήγητου σχετικά με την υπόγεια Αθήνα, αλλά σε άλλα τοπία σε σχέση με αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα. Δηλαδή είχαμε πάει στο Λαύριο, είχαμε πάει στη Λίμνη της Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα στο Γερμανικό και είχαμε πάει και στη Σπία Βέλη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης και με τη Ρωσική Εκκλησία στον Οδό Φιλελλήνων. Και θα πούμε και κάποια πράγματα που σχετίζονται ακόμα και με την σύγχρονη ιστορία ε, της Ελλάδας, αφού το σύστημα στων αυτών, το οποίο θα εξερευνήσουμε σήμερα και θα συζητήσουμε σήμερα, χρησιμοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 1944 από τους αριστερούς ε, αντάρτες εντός εισαγωγικών, ε, γιατί τότε είχαν ξεκινήσει τα λεγόμενα Δεκεμβριανά του 1944 στην Αθήνα, όπου σκοπό είχαν να τυνάξουν στον αέρα το ε, ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, στο οποίο, το οποίο, ήταν το στρατηγείο του στρατηγού Σκόμπι, ο οποίο ήταν ο στρατιωτικό διοικητή των Αθηνών, και μάλιστα την παραμονή του Χριστουγέννων, μάλλον τα Χριστούγεννα του 1944, για να καταλάβετε ποια είναι η σπουδαιότητα τη Ελλάδα όσο αφορά το, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ακόμα οι Ενωμένε Ένοπλε Δυνάμει μάχονταν κατά του άξονα, διότι το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι το 1945 στις 8 Μαΐου, ε, τα Χριστούγεννα του 1944, ο Winston Τσόρτσιλ, ο πρωθυπουργό της Νίκης της Μεγάλης Βρετανίας, τα πέρασε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Λοιπόν, ε, το, από το σύστημα στον Αυτόν, είχαν μπει μέσα ε, μια δεκάδα, ανταρτών που ξέρανε για αυτό το σύστημα και είχαν ε, παγιδεύσει τη Μεγάλη Βρετάνια με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών και σκοπό ήταν ανήμερα, δηλαδή τη στιγμή που θα μπαίναν τα Χριστούγεννα 12 το βράδυ, να την αχθεί στον αέρα όλο το ξενοδοχείο με σκοπό να σκοτωθεί ο ένα από του τρει προτεργάτε τη νίκη εναντίον του Χίτλερ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι θα ήμασταν στο στόχαστρο ακόμα και τώρα και όχι μόνο αυτό, ότι δεινά θα έχει περάσει η Ελλάδα. Λοιπόν, ας βγάλουμε μία, την πρώτη φωτογραφία ε, αυτό είναι το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης στην οδό Μητροπόλεως Και συγκεκριμένα στο παλαιό κτίριο του Υπουργείου Παιδείας Το οποίο τώρα είναι ένα ξενοδοχείο, δεν θα πω το όνομα για να μην το διαφημίζουμε Αυτή είναι η τωρινή του ε, άποψη, ας το πούμε έτσι ε, Όπως βλέπετε οι κολόνες που υπάρχουν εκατέρωθεν είναι οι κολόνες που στηρίζουν το κτίριο της, ε, Του ξενοδοχείου που παλιότερα ήταν το Υπουργείο ε, Παιδείας αυτό το εκκλησάκι γιορτάζει την δύναμη της Παναγίας. Δεν είναι η Αγία Δύναμη του Χριστού, είναι η δύναμη της Παναγίας. Ανήκει στο μοναστήρι Νταού Πεντέλης. Ε, έχει χτιστεί το, το, πρωτόλιο μέρος τον 11ο αιώνα, το μετέπειτα τον 16ο αιώνα και προκαλεί εντύπωση διότι ολοκληρώνεται αυτό το εκκλησάκι μέσα στην Τουρκοκρατία ε, και είναι το εκκλησάκι το οποίο θα είναι ο βασικός, σας το πούμε, πρωταγωνιστής στη σημερινή εκπομπή και θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ε, να πούμε καταρχήν ότι το οικόπεδο το οποίο, στο οποίο υπάρχει το ξενοδοχείο και το εκκλησάκι έχει αποτελέσει αιτία μεγάλων ε, τσακωμών στην Εκκλησία της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Ελλάδος ε, δημιουργείται ως αυτοκέφαλη το 1844. Μέχρι το 1844, η, το, Πανάγιο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της ε, Κωνσταντινούπολης έχει υπό τη σκέπη του την Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν είναι αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Ελλάδος. Ε, και όλο το οικόπεδο αυτό ανήκει στο μοναστήρι ε, Νταού Πεντέλης. Αλλά από το 1844 και μετά γίνεται ένα διαμήρασμα. Είναι μια περίοδο στην οποία ενώ η Εκκλησία τη Ελλάδο ακόμα δεν είναι αυτοκέφαλη, γίνεται μια ρηξικέλυφη απόφαση. Ο πατέρα του Όθωνα αγοράζει εκατέρωθεν τα εικόπεδα. λίγο παρακάτω είναι η Μητρόπολη των Αθηνών. Και σύν τη άλλη, η Εκκλησία τη Ελλάδο με την έγκριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πουλάει όσο και σα φαίνεται περίεργο, κάποια μικρά εκκλησάκια, η Αθήνα είχε πάρα πολλά εκκλησάκια τότε, να γκρεμιστούν, να αποχαρακτηριστούν δηλαδή από εκκλησίες και να γίνουν οικόπεδα όπου έχουν χτιστεί διάφορα κτίρια και με τα λεφτά αυτά να χτιστεί η Μητρόπολη Αθηνών και παράλληλα να ε, γίνουν κάποιες εργασίες στο εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης. Και γίνεται ένα διαμήρασμα και το κομμάτι αυτό, θα σας δείξω μετά και την κάτωψη από το εκκλησάκι, ανήκει πλέον ε, στο ταού Πεντέλης. Όλο το υπόλοιπο ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, όπου χτίζεται το κτίριο, που ήταν το Υπουργείο Παιδείας. Ε, θα δείτε και μια φωτογραφία που είναι πολύ παλιά και πολύ ιστορική. Ε, αυτή είναι η παλιά άποψη από το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης, όπου ε, όπως βλέπετε υπήρχε και ένα στέγαστρο απ' έξω και δεν ήταν εμφανής η πέτρα. Είχε μπει δηλαδή, γύψος και, είχε, και ασβέστηκε και είχε κλείσει όλη την, ας πούμε, όλες την εμφάνιση από τις πέτρες. Λοιπόν, το μάρμαρο που υπάρχει στο κεφάλι πάνω από την, το κεφαλό σκαλό, ας το πούμε έτσι, πάνω από την πόρτα, από το μικρό αυτό εκκλησάκι, χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και πάνω έχει αρχαιοελληνικά σύμβολα παντρεμένα με τη χριστιανική παράδοση, αυτό που είναι σημαντικό πάρα πολύ είναι ότι σε αυτή εδώ τη φωτογραφία υπάρχει η ελληνική σημαία και υπάρχει η σημαία του Βυζαντίου δεξιά και αριστερά. Στην προηγούμενη φωτογραφία που είναι η τωρινή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν, δεν έχω δει καθόλου τη Βυζαντινή. Ε, Όπω βλέπετε, δεν υπάρχει ούτε η ελληνική ούτε η Βυζαντινή ε, σημαία. Ε, τώρα <coughs> έχει μια. προφανώς υπήρχαν και λουλούδια και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα αυτά όλα έχουν ε, αφαιρεθεί. Κατά την περίοδο της Χούντας, μια Ελληνομερικανίδα είχε προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια, ένα μυθόδος ποσό, είναι 30 εκατομμύρια δραχμές το 1970, μυθόδος ποσό, μπορούσε να αγοράσεις 4-5 διαμερίσματα, στο πούμε έτσι, ούτως ώστε να κάνει όλο το εκκλησάκι με μάρμαρο, μάρμαρο πεντέλης και να αλλάξει τελείως η δομή. Το Υπουργείο Πολιτισμού και ο τότε δικτάκτορας Γε, Γε, Παπαδόπουλος αρνήθηκαν και άφησαν το χαρακτήρα ως έχει. Πάμε στην τρίτη φωτογραφία, δηλαδή την επόμενη μετά από αυτή. Αυτή είναι η κάτωψη από το εκκλησάκι. Είναι η είσοδος ε, στη δεξιά πλευρά. Είναι το ιερό. Και υπάρχει ένα παραθυράκι μόνο προς ας το πούμε την πλευρά του ξενοδοχείου ε, όμως μετέπειτα έχει τρυπηθεί ο τείχο και στην κάτω πλευρά και υπάρχει άλλο ένα παράθυρο αυτή είναι η απόσταση είναι περίπου 11 μέτρα από τη μία άκρη την άλλη ε, το πλάτος του είναι 4,5 μέτρα μιλάμε για περίπου 45 με 50 τετραγωνικά ε, πάμε και στην τέταρτη φωτογραφία μην αγχώνεστε έχει πολύ μπλε σήμερα η εκπομπή ε, ναι ε, αυτό είναι η απόδειξη ότι αυτά που θα σας πω για το εκκλησάκι είναι πραγματικότητα. Και πάμε στην πέμπτη φωτογραφία. Αυτό κυρίε και κύριοι είναι μια φωτογραφία η οποία είμαι πολύ περήφανος που την έχω στην κατοχή μου. Ε, η φωτογραφία αυτή είναι συνέχεια αυτού του συστήματος στο όν και είναι στη Ρωσική Εκκλησία, είναι από κάτω, δηλαδή στον οδό Φιλελίνων. Ε, οπότε, α ξαναπάμε πάλι στην πρώτη φωτογραφία για να, σπώ, να συνεχίσω λίγο πράγματα να σα πω γιατί τώρα πλέον ξεκινάει η αφήγηση για, το, για, την περίφημη υπόγεια Αθήνα. Λοιπόν, το 1991 το καλοκαίρι, αφού είχαμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, μα είχαν πει ότι κάτω από το κλεισάκι τη Αγία Δύναμη, που είναι αυτό, υπάρχει ένα υπόγειο σύστημα στο όνομα. Ε, η άγια αλήθεια ήταν ότι επισκεφτήκαμε πάρα πολλέ φορέ το, το χώρο και δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Και πάντοτε δεν ήταν ποτέ άδεια η, η εκκλησία, α το πούμε έτσι. Υπάρχει κάποιο που πρόσεχε. Ε, Εμά μα είχαν πει ότι η είσοδο για το κάτω, α το πούμε έτσι, μέρο είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα. Ε, και πραγματικά υπάρχει κάτι που είναι εντυπωσιακό. Ε, η Αγία Τράπεζα σε αυτό το εκκλησάκι είναι, βασίζεται και στέκεται πάνω σε μια κολόνα ιονικού ρυθμού, ιονικού ρυθμού ε, και μετέπειτα υπάρχουν κάτι σαν πλακάκια τα οποία κλείνουν μια καταπαχτή. Λοιπόν, η ιστορία έχει ως εξής και επειδή εδώ πέρα έχουμε γίνει φίλοι και έχουμε δει πάρα πολλέ εκπομπέ, εγώ το μόνο που έχω να σα πω είναι ότι αποδεικνύω κάποια πράγματα, κάποια άλλα πράγματα είναι, βασίζονται καθαρά στην εμπιστοσύνη. Αν τα θεωρείτε ιστορία, Καλώ. Αν τα θεωρείτε παραμύθι, επίση καλώ. Εγώ δεν κρίνομαι για αυτά που λέω. Εγώ τα έχω ζήσει και επίση δεν ζητώ και την επαλήθευσή σα. Εγώ απλώ θα σα λέω μια ιστορία και από εκεί πέρα εσεί κρίνετε αν έχει γίνει ποτέ ή όχι. Απλώ θα σα πω κάποια ε, στοιχεία μετά που το αποδεικνύουν. Λοιπόν, ε, το καλοκαίρι του 1991 αποφασίζουμε με το φίλο μου να κατέλθουμε στον κάτω κόσμο, α το πούμε έτσι. Έχουμε κάνει μια έρευνα, η οποία έρευνα τότε δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι σήμερα που γκουγκλάρουμε και βρίσκουμε πάρα πολλές πληροφορίες και έχουμε βρει στα αρχεία της Γενναδίου Βιβλιοθήκης ότι και υπάρχει και αναφορά στην ε, ιστορία του ελληνικού έθνους ε, στο τόμου ΙΑ και Ιωτα Β που είναι για την το, Επανάσταση του 1821 της εκδοτικής Αθηνών και με κείμενα από τα οποία τα προσυπογράφει ο μετέπειτα πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας Τσάτσος, ότι στο υπόγειο από αυτό το εκκλησάκι, κατά την πολιορκία των Αθηνών μεταξύ περίοδου 1824 και 1827, Έλληνες αγωνιστές του 1821 βολίδωναν, έφτιαχναν δηλαδή βολίδες και ήταν ο μοναδικός τρόπος και το μοναδικό μέρος στο οποίο μπορούσαν με το σύστημα στον να περάσουν τρόφιμα και να ε, πέρναγε και υπηρετήδα, μέσα στους πολιορκημένους. Ε, οπότε εκεί γινόταν η τροφοδοσία των Αθηνών. Θέλω λίγο να βάλετε στο μυαλό σα, όσοι ξέρετε την Αθήνα, ότι υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που τώρα του περνάμε και μάλιστα κάποιοι από αυτού έχουν χαρακτηριστεί και κακόφημοι. Ε, Οδό Ευρυπίδου, κατεβαίνοντα προ τα κάτω, υπάρχει ο Άγιο Ιωάννη ο Κολονά. Ε, ο Άγιο Ιωάννη ο Κολονά είναι μια εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στην οποία εξέχει από το ιερό μια αρχαία κολονά. Εκεί ήταν η πρώτη πύλη των Αθηνών. Γιατί η Αθήνα είχε τύχει γύρω-γύρω και έκλεινε το βράδυ όπω ακριβώ όλε οι πόλει ε, οι ευρωπαϊκέ. Εμεί απλώ θα τα, τα, καταστρέψαμε μετά και δεν υπάρχουν. Μετέπειτα, συνεχίζοντα μέσα από την οδό Εσχύλου φτάνουμε προ τα κάτω και κατεβαίνοντα προ το, προς το ψηρί, βγαίνουμε στην οδό ε, Ερμού, στην οποία στο ύψο ε, με το μοναστηράκι υπάρχει τώρα μια καφετέρια, η οποία, ε, Παύλα Εστιατόρια, η οποία λέγεται Δίπυλο. Εκεί πραγματικά υπήρχε μια διχάλα, η οποία μία διχάλα πήγε προ το μοναστεράκι και άλλη πήγαινε προ την οδό Αθηνά. Ήταν δύο πύλε επίση στι οποίε μπορούσε να μπει ο κόσμο. Και επίση υπήρχε μία στο κουκάκι προ το φιλοπάπου πύλη και μία πύλη η οποία ήταν εκεί που είναι η ριζάριο σχολή. Δηλαδή η Αθήνα είχε έξι πύλε το βράδυ για να μπορέσει να μπει μέσα να διανυκτερεύσει από περίοδο 1500 έω 1800. Ε, άρα, εκεί <coughs> Πιστοποιείται από του ιστορικού και από του φιλόσοφου ότι υπάρχει μια σπηλιακή κοιλότητα ακριβώ κάτω από το κλεισάκι τη Αγία Δύναμη, στην οποία σίγουρα κάτι ερχόταν από μέσα. Δεν ήταν κάτι που κρύβανε απ' έξω. Και πραγματικά υπάρχουν αναφορέ και από διάφορου φιλέλληνε που λένε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η τροφοδοσία θα είχαν πεθάνει ε, στην πείνα, όπω ακριβώ έγινε και με τους, ε, την ιερά πόλη του Μεσολογίου οι υπερασπιστέ των Αθηνών. Ε, μετέπειτα. Έχουμε, είχαμε αναφορές για την ε, Ιερά Μονή Αστερίου που είναι πάνω στην Κεσαριανή, ε, οι οποίες μας λέγανε ότι από κάτω από την ε, Ιερά Μονή του Αστερίου στην Κεσαριανή υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα στον. Συν τις άλλες εξετάσαμε πάρα πολύ και τότε πριν από 32 χρόνια υπήρχαν ακόμα κάποιοι εν ζωή, ε, άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στο σαμποτάζ που έγινε κάτω από την ε, Μεγάλη Βρετάνια σε τις άλλες είχαμε ε, τη χαρά και την τιμή μαζί με τον φίλο μου να μιλήσουμε με τον μεγαλοοικονό μου τον άνθρωπο, δηλαδή τον Χίτη, διότι ήταν στην ε, παραστρατιωτική οργάνωση ΧΙ που την είχε φτιάξει ο Γιώργος ε, Διγενής, ο Γρήβα, δηλαδή ε, ο μετέπειτα ε, αρχηγός της ΕΟΚΑ ε, στην Κύπρο ε, ο οποίος μαζί με τον Άγγλο Φρουρό βρήκε τα εκρηκτικά τουλάχιστον αυτά που είχαν αφήσει, ε, γιατί θα σα πω μετά ότι δεν τα είχαν ενεργοποιήσει οι αριστεροί, γιατί προειδοποιήθηκαν να μην σκοτωθεί ο, Τσόρτσιλ, ε, κάτω από τη Μεγάλη Βρετάνια. Οπότε πήραμε πάρα πολλέ πληροφορίε, διότι μπήκαν μέσα οι Άγγλοι, είδαν το σύστημα στόν και μάλιστα για λόγου ασφαλεία. Κάτι που βρήκαμε μαζί με τον φίλο μου ε, το 1991, είχαν κάπου κλείσει, όχι τελείως, αλλά είχαν δυσκολέψει κάποια δίωδο και ήμασταν πολύ περήφανοι και είμαι ακόμα και περήφανο κι εγώ που βρήκαμε και το σφράγισμα των Άγγλων. Αυτά για το πρώτο μέρο. Πιο ιντριγκαδόρικα και πιο πολλά στο δεύτερο μέρο. Πάμε σε διαφημίσει. Γεια σα. Είμαι ο Κωνσταντίνο, μάνατζερ τη Γκάζιτα Λιελά. Και είμαι εδώ για να μιλήσουμε για το κατά πόσο σα συμφέρει να βάλετε υγραέριο στο αυτοκίνητό σας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι υγραεριοκίνητοι αυτοκινητιστές μπορούν να σας βεβαιώσουν για τα ωφέλη της υγραεριοκίνησης. Εγώ είμαι εδώ όμως για να σας απαντήσω στις 10 πιο συχνές ερωτήσεις που απαντώ στο γραφείο μου ή στο τηλέφωνο. Μήπως πάθει ζημιά το αυτοκίνητό μου. Κανένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει η σωστή by the book εγκατάσταση και ο σωστός προγραμματισμός δεν παθαίνει ζημιά. Είναι ασφαλές το υγραέριο στο αυτοκίνητό μου. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 500.000 αυτοκίνητα με σύστημα υγραεριοκίνησης. Έχετε ακούσει κάτι? Όχι. Πόσο στοιχίζει η εγκατάσταση του υγραερίου στο αυτοκίνητό μου ένα μέσο αυτοκίνητο μέχρι 150 άλογα, τέτρα κύλινδρο, κοστίζει από 750 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Πόσο καιρό χρειάζεται για την εγκατάσταση ενός συστήματος υγραερίου στο αυτοκίνητό μου. Η εγκατάσταση του υγραερίου μαζί με τον προγραμματισμό και τα διαδικαστικά του κτέου χρειάζεται μία μισή ημέρα. Τι κόστος συντήρησης έχει το σύστημα υγραερίου στο αυτοκίνητο μου. Το σύστημα υγραεριοκίνησης, το σύστημα υγραερίου, έχει σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης. Τι εγγύηση θα πάρω. Η Γκαζίταλη δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη εγγύηση που δίνεται σε αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση. Τρία χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα. Μήπως χάσω σε επιδόσεις. Εγώ σας διαβεβαίω ότι όχι μόνο δεν υπάρχει θεωρία να χάσετε σε επιδόσεις, μπορεί να δείτε και το αυτοκίνητό σας στις μεσαίες τροφές, στη μέγιστη ροπή, να είναι ακόμα πιο σπιρτόζικο. Τι αυτονομία θα έχω. Με μία μέση δεξαμενή υγραερίου, η αυτονομία είναι περίπου στα 350 με 400 χιλιόμετρα. Ποια είναι τα καλύτερα συστήματα. Όλα τα συστήματα που κυκλοφοράνε πια στην ελληνική αγορά είναι καλά. Κακό σύστημα δεν υπάρχει. Γιατί να εμπιστευτώ στην Καζίταλη το αυτοκίνητό μου για υγραέριο, πολύ καλή ερώτηση. Just to the point. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχω εγώ. Ο Mr. Καζίταλη. Γνωριζόμαστε από κοντά. Στην Καζίταλη δεν κάνουμε πελατάκια. Κάνουμε φιλαράκια. Επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή, όπου σήμερα μιλάμε για την υπόγεια Αθήνα. Είχαμε μείνει στο σημείο που. Ε, σα έλεγα τι έρευνε είχαμε κάνει μαζί με τον φίλο μου που είχαμε κατέβει κάτω από το Εκκλησάκι τη Αγία Δύναμη και θα σα πω και πόσε φορέ έχουμε πάει μετά από εκεί κάτω. Ε, οπότε τα πράγματα μετά από μια προετοιμασία δύο-τριών μηνών, γιατί ψάξαμε, βρήκαμε, κάναμε, αποφασίσαμε να κάνουμε το τόλμημα αυτό. Ε, τεχνικά ε, θέματα, επειδή μα λέγανε ότι μπορεί να μην υπάρχει οξυγόνο και οτιδήποτε άλλο, πήραμε ειδικέ μάσκε, ε, μπουκάλε οξυγόνου σαν αυτέ που χρησιμοποιούν οι δίτε, νερά και μπισκότα σε περίπτωση που αποκλειστούμε, σφυρίχτρε και κτλ. Και, τα λοιπά, μπας και για την ασφάλειά μα, παρόλο που ήμασταν ε, 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 ό,τι είχαμε γίνει ενήλικε, είχαμε. Ε, 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 Δύο μαχαίρια επιβιώσεω, όπω λέγεται, τα οποία τα είχαμε. Τι μα επιτεθεί το Βεζιβούλη, τίποτα δεν υπήρχε από κάτω. Θα σα εξηγήσω ένα πολύ ωραίο ταξίδι, το οποίο ε, ακροφηγώ πατά μεταξύ ιστορία και αρχαιολογία. Και εντό εγγόνων, αν το κάναν κάποιοι, γιατί τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό το. Δυστυχώ αυτό το, το ταξίδι. Ε, είμαστε στα όρια τη. Αν πάρει κάτι, είναι στα όρια τη αρχαιοκαπηλεία. Λοιπόν, ε, είχαμε παρατηρήσει ότι όταν υπήρχε πάρα πολύ ζέστη. Ο τότε κύριο που, που υπήρχε στο κρυσάκι τη Αγία δεν είναι μέσα. Τώρα είναι η κυρία στη θέση του. πεταγόταν μέχρι απέναντι που υπήρχαν κάποιε καφετέρια να, να πιει νερό. Ε, οπότε εμεί εκμεταλλευτήκαμε την κατάσταση. Μπήκαμε από το ιερό κάτω. Ξέραμε ότι έχει δύο τάβλε και μετά κατεβαίνει. Με φακού κάτω, με πολλέ μπαταρίε κτλ. Μπήκαμε μέσα ε, και ουσιαστικά ε, θα μπορούσε να έχει σταματήσει εκεί όλη η διαδικασία. Δηλαδή ε, το. Η είσοδο σχεδόν ήταν σαν να πέφτει από 2.5 μέτρα, ε, άτσαλα. Ε, με το φακό είδαμε ότι υπήρχε κάπου ένα πάτημα, εκεί πατήσαμε και κατεβήκαμε και οι δύο. Ε, μετέπειτα, πρώτα κατέβηκε ο φίλος μου και μετά εγώ, ε, με κράτησε κιόλας, κατεβήκαμε και ε, ξεκινήσαμε την πορεία. Δεν υπήρχε επιστροφή. Να σας πω γιατί δεν υπήρχε επιστροφή, γιατί στις 8 η ώρα το βράδυ το κλεισάκι έκλεινε. Οπότε πλέον θα πρέπει να περιμέναμε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα έρχονταν κάποιο να ανοίξει το εκκλησάκι για να βγούμε έξω. Και ξεκινάμε την διαδρομή. Είναι η ώρα, είναι περίπου 5 η ώρα το απόγευμα, 5-5,5 η ώρα το απόγευμα. Πηγαίνουμε, κάνουμε τη διαδρομή, σκοτάδι. Ε, Όντω στα πρώτα 20 μέτρα, και αφού καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ακριβώ κάτω από την πολυκατοικία που τότε ήταν το Υπουργείο Παιδείας, ε, βλέπουμε αυτή την τεράστια σπηλιακή κοινότητα. Να σας δώσω να καταλάβετε, ε, έχει παρακάτω από την, από την εκκλησία, υπάρχει κατάστημα της Τράπεζας Πυραιό. Ε, να σας πω πολύ απλά ότι το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιός που υπάρχει στην Οδό Μητροπόλεως έχει εκμεταλλευτεί μέρος του υπογείου που υπάρχει ...κάτω από το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης... ...για να γίνει η τοποθέτηση των τραπεζικών θηρίδων... ...που υπάρχει στο, του, στο τρίτο υπόγειο κάτω από το κατάστημα ε, της Πειραιός. Ε, Το λέω αυτό γιατί έχει ασφαλιστεί και έχει αντικρατασμικό ε, συναγερμό... ...οπότε καταλαβαίνετε ότι ε, τότε δεν υπήρχε το κατάστημα εκεί πέρα μέσα. Ε, έχει χτιστεί μετέπειτα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε νοητικά την οδό Μητροπόλεως ανάποδα, αλλά από κάτω. Και φτάνουμε στην γωνία όπου υπάρχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το ΕΛΤΑ στην ε, Πλατεία Συντάγματος. Εκεί είναι μια διασταύρωση, ε, ε, ξεκινάει η Φιλελλήνων και παράλληλα υπάρχει ε, όλη μπροστά η Πλατεία Συντάγματος. Ένα ιστορικό στοιχείο το οποίο έγινε λίγο καιρό μετά είναι ότι είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες ανάπλασης της ε, Πλατείας Συντάγματος επί Δημαρχ ε, ποιος ήταν ο Εύερτ, δεν θυμάμαι τώρα τα λοιπά. Οπότε φανταστείτε ότι λένε ότι εκεί στη γωνία που είναι η οδός Όθωνος και το σύνταγμα που ξεκινάει η Φιλελίνων, που είναι το τωρινό κατάστημα Γκούντι, είχε βρεθεί ένα σκελετό, ο οποίο σκελετό αυτό ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν τρία μέτρα και παραπάνω, και λέγεται ότι έχει πάρθει ολόκληρο και έχει, πάει στο Ινστιτούτο Σμιθόνια των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Αλλά αυτό είναι μια άλλη εκπομπή για του γίγαντε που την έχουμε κάνει και έχουμε πει το συγκεκριμένο περιστατικό μαζί με την Ατάσα. Διαγώνια προχωράμε και πηγαίνουμε πλέον, ε, στρίβουμε δηλαδή, και πηγαίνουμε προς την οδό Σταδίου. Α, αλλά το πηγαίνουμε διαγώνια, οπότε αρχίζουμε και πάμε παράλληλα σε, με τα τρία ξενοδοχεία που υπάρχουν από την πλευρά του συντάγματος, που είναι το King George, το ε, Plaza και το, η Μεγάλη Βρετάνια. Αφήνουμε την ε, Σταδίου στο κάτω μέρος, υπόγεια και σας πληροφορώ ότι υπάρχει διαδρομή η οποία δεν είναι καθόλου στενή. Μπορούσαμε και να και πλάι-πλάι και εγώ με το, φίλο μου, με το, φίλο μου, και η ποιότητα του αέρα ήταν μια χαρά. Και προφανώς δεν υπήρχε και θόρυβος. Ε, υπήρχε τεράστια υγρασία. Ε, παραδόξως, παρόλο που η πόλη των Αθηνών έχει πάρα πολλά ζωήφια, ποντίκια, τροχτικά κτλ. Δεν υπήρχαν εκεί πέρα μέσα ε, και φτάνουμε περίπου στην γωνία που είναι η Μεγάλη Βρετάνια, είναι η Βουλή απέναντι. Τώρα είναι η υπόγεια σκάλα που κατεβαίνεις προς το μετρό, το οποίο το μετρό εκμεταλλεύτηκε πάρα πολλές από αυτές τις πηλιακές κιλότες της κατέστρεψε ο Τηλθοπόντικας και δημιουργήθηκε το μετρό που όλοι ξέρουμε. Υπάρχει μια ιστορία την οποία την ξέρετε όλοι, το περίπτερο που έπεσε στην Οδό Πανεπιστημίου απέναντι ακριβώ από, από, τη στοά του, του, βιβλίου, Διαγώνια Στοά και στην Οδό Πεσματζόγλου, το οποίο έπεσε μέσα σε μια σπηλιακή κοιλότητα 20 μέτρων. Λίγο πιο πριν υπάρχει ο σταθμό του Πανεπιστημίου, το μετρό του Πανεπιστημίου, ο οποίο φτιάχτηκε, η πλατεία Κοραή δηλαδή, φτιάχτηκε μόνο και μόνο γιατί λένε ότι θέλαν να βγάλουν ένα αρχαιολογικό αντικείμενο, αλλά και αυτό είναι αλληνής εκπομπής ε, θέμα. Όλα αυτά εκμεταλλευτήκαν σπηλιακές κιλότες οι οποίες εμείς δεν τις επισκεφτήκαμε σε αυτό το, το ταξίδι. Όντως είδαμε το σημείο εκείνο που, το οποίο είχε μπει τσιμέντο, δηλαδή τσιμέντο υπόγεια εκεί πέρα, έχει μπει μόνο από αυτές τις πληροφορίε που μας είχε πει ο, τότε ο μεγαλοοικονόμος, ο οποίος έλεγε ότι οι, οι, Άγγλοι τσιμεντώσαν το συγκεκριμένο σημείο για να μην επαναληφθεί αυτό το, αυτή η πορεία, α το πούμε, έτσι εντό εγωγικών από του αντάρτε και να μπουν κριστικά κάτω από τη Μεγάλη Βρετάνη που λειτουργούσε τότε ω το στρατόπεδο, το, το στρατηγείο του στρατηγού κόμπι του διοικητή των, των, Αθηνών στα Δεκεμβριανά. Τώρα, στη, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων που είναι στην οδό Ακαδημία και εμεί ακόμα είμαστε υπόγεια κάτω που παλιότερα ήταν το παλιό νεκροτομείο Αθηνών, και τώρα φτιάχνεται σταθμό μετρό, ο οποίο σταθμό μετρό στην Οδό Ακαδημία, με το που τρυπήσανε, βρήκανε την σπηλιακή κοιλότητα, την οποία θα σα αναφέρω τώρα. Και άρα μειώθηκε κατά πολύ ο χρόνο εργασιών που χρειάστηκε για να σκαφτεί ο Μετροπόντικα και Πίσω από τα αγάρματα που είναι του Κωστή Παλαμά και κάποιων άλλων, υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή καταπαχτή, την οποία από εκεί μπήκα μέσα τα 10 άτομα που σα είπα και κατεβήκανε και κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή, δηλαδή βγήκαν σχεδόν στην Πανεπιστήμιο και μετά κόψανε προς τη Μεγάλη Βρετάνια, μια διαδρομή η οποία έγινε από 10 εξειδικευμένους ε, αντάρτες και μάλιστα πατέρας ενός τώρα φίλου μου, ε, ο οποίος είναι μεγαλύτερο ηλικία από μένα, συμμετείχε σε αυτήν την αποστολή και ξέρω πολλές λεπτομέρειες από αυτό το συγκεκριμένο ε, θέμα. Ε, τώρα, Φτάνοντα η ομάδα των ανταρτών κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία, παγιδεύσανε τι τέσσερι κολόνε τι βασικέ που υπήρχαν μπροστά η πρόσωψη. Θα κατέρεε η πρόσωψη και παράλληλα θα κατέρεε και όλο το κτίριο. Ε, Εμεί περάσαμε αυτή τη διαδρομή. Δεν είδαμε προφανώ κολόνε γιατί είχαν γίνει εργασίε. Και συνεχίσαμε με το φίλο μου στην πορεία το 1991 προ το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηνών, το, 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 το παλιότερο νεκροτομείο Αθηνών. Ε, για την ιστορία. Οι Άγγλοι βάλανε ε, μέσα καμιά εκατοστή στρατιώτε, ψάξαν όλη την περιοχή, τσιμεντώσαν κάποια σημεία που έπρεπε και ο μεγαλοοικονόμου πήρε και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από του Άγγλους και ε, παράλληλα εξελίχθηκε και πήρε και παράσημα και τέτοια πράγματα. Γιατί αλλιώ ο Χίτλερ θα είχε σκοτωθεί. Για το ιστορικό τη υπόθεση, κοινοποιήθηκε από τη ρωσική πρεσβεία στου κομμουνιστέ αντάρτε: Μην τολμήσετε να γκρεμίσετε τη Μεγάλη Βρετάνη, διότι είναι ο Τσόρτσιλ εκεί πέρα μέσα και θα θέσετε σε κίνδυνο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι το what if ανάλυση. Τι θα γινόταν αν πραγματικά είχε πεταχτεί στον αέρα η Μεγάλη Βρετάνη και είχε σκοτωθεί ο Winston Churchill ε, στην πόλη των Αθηνών. Αφήνουμε πίσω μα όλα τα ιστορικά. Συνεχίζουμε μια πορεία η οποία πορεία αυτή μα καταλήγει πλέον στην, μετά από μια πορεία που κράτησε περίπου 7 ώρε. Δηλαδή, εμεί ξεκινήσαμε 5, πρέπει να έχουμε φτάσει περίπου στι 12 ώρε το βράδυ. Ε, μας έφτασε, ε, στο προάβλιο χώρο της ε, Μονής Αστερίου. Η Μονή Αστερίου είναι στην Κεσαριανή πάνω, υπάρχει, ό, για όσους έχετε πάει, υπάρχει ένα συντριβάνι. Ε, το συντριβάνι αυτό ουσιαστικά βασίζεται, είναι σαν πόμα κάτω από την έξοδο της πλειακής κοιλότητας του συστήματος ε, Ράγων, στο στοών της υπόγειας Αθήνας. Η... σπρώξαμε ένα πλακάκι και βγήκαμε. Και θα πει κάποιος, λες φαντασίες, οτιδήποτε άλλο. Εγώ πριν από χρόνια, αρκετά χρόνια, γύρω στο 2013-2014, έκανα εκπομπές στο Athens G-Box Radio, μαζί με τον φίλο και συνεργάτη Χρήστο Σνόου. Το πραγματικό επάγγελμα του Χρήστο Σνόου είναι... Κατασκευαστή με στέγε και παράλληλα και πλακάκια και οτιδήποτε άλλο. Στην εκπομπή που κάναμε για την υπόγεια Αθήνα πριν από 10-11 χρόνια ραδιοφωνική, προεκπλήξεω όλων, ο Χρήστο επιβεβαίωσε ότι την επόμενη μέρα, γιατί το θυμότανε, το 1991, εκλήθη από τους μοναχού, ε, μοναχούς, από τον, ξέρω, τη, τον αρχιμανδρίτη της Μονής, να φτιάξει το πλακάκι το οποίο το κατέστρεψαν εντό εισαγωγικών. Οι βέβαιοι δεν δηλαδή, το καταστρέψαν, απλώ το βγάλαμε από τη θέση του και ξαναεπανακολλήθηκε με κόλλα πλακιδίων. Ε, οπότε έχουμε και μια απόδειξη ότι πραγματικά κάποιο ήρθε και έφτιαξε αυτό το πράγμα και εμεί βγήκαμε από εκεί. Λοιπόν, τώρα η πορεία περιλαμβάνει αρκετού σκελετού από την αρχαία Αθήνα, ε, υπάρχει ένας υπόγειος ναός, το γνωρίζει και το Υπουργείο Πολιτισμού Το έχει αναφέρει και στα βιβλία του ο Ιωάννης Γιαννόπουλος Και υπάρχει και φωτογραφία από αυτό το πράγμα Και όσο πλησιάζουμε προς την Ιερά Μονή ε, Αστερίου, στην Κεσαριανή ε, ε, Υπάρχουν και ενδείξεις από την φραγκοκρατία στην Ελλάδα Που είναι ένα τεράστιο σύστημα, το οποίο είναι υποτιμημένο όσο αφορά τους ε, ιστορικούς τι αποδείξαμε αυτό το πράγμα. Αποδείξαμε ότι πραγματικά υπάρχει ένα δίκτυο στο ΟΝ από κάτω. Ότι δεν έχει εξερευνηθεί ο χώρο ο συγκεκριμένο και παράλληλα θα σα πω και κάποια άλλα πράγματα. Διότι όλο το σύστημα στο δεν είναι μόνο προ μια κατεύθυνση προ την Μονή Αστερίου, αλλά πηγαίνει και προ το νεκροταφείο τη Κεσαριανή και στι πηλαιακέ κοινότητε, τι οποίε έχει εκμεταλλευτεί η ΕΙΔΑΠ για να του κάνει αγωγού οβρίων υδάτων. Λοιπόν, πάμε τώρα στη φωτογραφία αυτή την 5. Την φωτογραφία την 5. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ε, εκκλησία, τη Ρωσική Εκκλησία στην Οδό Φιλελλήνων. Όσοι την επισκεφτείτε, εκτός εκκλησίας υπάρχει ένα μικρό κυπάριο. Στο κυπάριο αυτό υπάρχει μια, ε, σαν καταπαχτή, η οποία είναι κλειδωμένη με λουκέτο και ακριβώς από κάτω, κυρίες και κύριοι, όταν ανοίξει αυτό το πράγμα, αυτή η φωτογραφία, ε, κοσμή και αρκετά site, είναι τι βρίσκεται στις κατακόμβες που υπάρχουν κάτω ακριβώς από τη Ρωσική Εκκλησία. Πάμε και στην έκτη φωτογραφία. Και αυτό ακριβώς που βλέπετε κυρίες και κύριοι είναι τα υπόγεια της Ρωσικής Εκκλησίας. Από τα υπόγεια της Ρωσικής Εκκλησίας φεύγουμε ε, προς τις στήλες Ολυμπίου Διός. Υπάρχει η Ιερά Μονή της Αγίας ε, Φωτεινής. Ε, και μετά το Ροαγιάλο Ολυμπίκ το ξενοδοχείο και από εκεί και πέρα ανεβαίνουμε προς τα πάνω και φτάνουμε ουσιαστικά στο νεκροταφείο της Κεσαριανής. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ε, απόσταση την οποία την κάναμε και τότε που, δημιου, που, διοργανώναμε και κάποιες εκπαιδευτικές, ας το πούμε έτσι, ερευνητικές εκδρομές ε, με το Athens Box Radio και με τους χρήστες, την εκπομπή που είχα εγώ και ο Χρήστος Σνόου και είχαμε πάει και στην Σπηλιά του Νταβέλη και είχαμε κατέβει μετά κάτω και πήγαμε και στην υπόγεια κάτω από την Αθήνα εκμεταλλευόμενη αυτέ τι τοέ, ε, τι οποίε μάλιστα ε, επειδή κάποιοι δεν μπορούσαν, ε, κάναμε ένα περπάτημα γύρω στο 1-1,5 χιλιόμετρο, βγήκαμε σε μία έξοδο. Πολλέ φορέ κάποιοι τι χρησιμοποιούν με μοτοκρό ε, μοτοσυκλέτε και κάνουν και πέρα μέσα περάσματα. Αυτό φτάνει μέχρι το εκκλησάκι τη Αγία Φωτεινή που είναι από, πίσω από τι στήλε Ολυμπίου 2, ανεβαίνοντα στη Φιλελίνων. Στο σύστημα στον... Άρα, Υπάρχει και προς τα εδώ συστηματών, υπάρχει και προς τα εκεί. Ας πούμε τώρα όμως μια ιστορία, η οποία αυτή η ιστορία έχει σχέση με, το, με όλα αυτά που λέμε τώρα. Μετά από την εκκλησία τη ρωσική, υπάρχει η εκκλησία αυτή που λέμε εμείς των καθολικών, η καθολική εκκλησία της Οδού Φιλελλήνων. Είναι ένα, μια εκκλησία η οποία είναι πολύ περίεργη, γίνονται εκδηλώσει μέσα εκεί και εν πάση περιπτώσει έχει μια... Εντό ακόμα, μαύρη ιστορία. Ποια είναι η μαύρη ιστορία, Αν πάτε μέσα στην εκκλησία, δεν έχω φωτογραφία, δεν επιτρέπεται να βγει αυτή η φωτογραφία, είναι πολύ δύσκολο, ε, αλλά όπω μπαίνετε στο κλεισάκι της, της, ε, τ, των καθολικών τη Οδού Φιλίνων, από αυτή εδώ την πλευρά, δηλαδή όπω μπαίνοντα αριστερά, ε, υπάρχει μια ανάγλυφη ε, κολόνα, ε, πλάκα, στην οποία εδώ πέρα λέει ότι έχει θαυτεί ε, ο τότε επίτροπο τη Εκκλησία. Ε, ο οποίο αυτό ο επίτροπο τη Εκκλησία, μου διαφεύγει το όνομα, ε, ο επίτροπο τη Εκκλησία είναι από του μεγαλύτερου αρχαιοκάπηλου όλων των εποχών. Ο Έλγιν μπροστά του είναι γατάκι, έτσι. Ε, και ο άνθρωπο αυτό συμμετείχε στην ίδρυση του τάγματο των Ιλουμινάτη. Οι οποίοι οι όπω γνωρίζουμε, ε, ιδρύθηκαν την 1η Μαΐου του 1776, ο άνθρωπος αυτός, προτού την 1η Μαΐου του 1776, για πολλά χρόνια, ήταν ο αρχιμανδρίτης, ας το πούμε έτσι, της εκκλησίας αυτής της Ρωμαιοκαθολικής. Εκμεταλλευόμενο το υπόγειο σύστημα στο όν, γιατί η Ρωσική Εκκλησία είναι στα 150 μέτρα από εκεί, το οποίο πέραγε κάτω από την Εκκλησία, έχει σηκώσει χιλιάδε κτερίσματα και είναι ένα από του μεγαλύτερου αρχαιοκάπλου. Αλλά αυτά και περισσότερα πράγματα και επεξηγήσει και αποδείξει ότι αυτό το σύστημα στο υπάρχει στο Τρίτο και τελευταίο μέρο. Πάμε για διαφημίσει. Γεια σα. Είμαι ο Κωνσταντίνο, μάνατζερ τη Γκάζ Ιταλιελά. Και είμαι εδώ για να μιλήσουμε για το κατά πόσο σα συμφέρει να βάλετε υγραέριο στο αυτοκίνητό σα. Χιλιάδε ευχαριστημένοι υγραεριοκίνητοι αυτοκινητιστές μπορούν να σας βεβαιώσουν για τα ωφέλη της υγραριοκίνησης. Εγώ είμαι εδώ όμως για να σας απαντήσω στις 10 πιο συχνές ερωτήσεις που απαντώ στο γραφείο μου ή στο τηλέφωνο. Μήπως πάθει ζημιά το αυτοκίνητό μου. Κανένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει η σωστή by the book εγκατάσταση και ο σωστός προγραμματισμός δεν παθαίνει ζημιά. Είναι ασφαλές το υγραέριο στο αυτοκίνητό μου. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 500.000 αυτοκίνητα με σύστημα υγραεριοκίνησης. Έχετε ακούσει κάτι? Όχι. Πόσο στοιχίζει η εγκατάσταση του υγραερίου στο αυτοκίνητό μου. Ένα μέσο αυτοκίνητο, μέχρι 150 άλογα, τετρακύλινδρο, κοστίζει από 750 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Πόσο καιρό χρειάζεται για την εγκατάσταση ενός συστήματος υγραερίου στο αυτοκίνητό μου. Η εγκατάσταση του υγραερίου μαζί με τον προγραμματισμό και τα διαδικαστικά του κταίου χρειάζεται μια μισή ημέρα. Τι κόστος συντήρησης έχει το σύστημα υγραερίου στο αυτοκίνητό μου. Το σύστημα υγραεριοκίνησης, το σύστημα υγραερίου, έχει σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης. Τι εγγύηση θα πάρω. Η Γκαζίταλη δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη εγγύηση που δίνεται σε αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση. Τρία χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα. Μήπως χάσω σε επιδόσεις. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχει θεωρία να χάσετε σε επιδόσεις, μπορεί να δείτε και το αυτοκίνητό σας στις μεσαίες τροφές, στη μέγιστη ροπή, να είναι ακόμα πιο σπιρτόζικο. Τι αυτονομία θα έχω. Με μία μέση δεξαμενή υγραερίου, η αυτονομία είναι περίπου στα 350 με 400 χιλιόμετρα. Ποια είναι τα καλύτερα συστήματα. Όλα τα συστήματα που κυκλοφοράνε πια, στην ελληνική αγορά είναι καλά. Κακό σύστημα δεν υπάρχει. Γιατί να εμπιστευτώ στην Καζίταλη το αυτοκίνητό μου για υγραέριο, πολύ καλή ερώτηση. Just to the point. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχω εγώ. Ο Μίστερ Γκαζίταλη. Γνωριζόμαστε από κοντά. Στην Καζίταλη δεν κάνουμε πελατάκια. Κάνουμε φιλαράκια. Τρίτο και τελευταίο μέρο τη εκπομπή σήμερα ασχολούμαστε με την υπόγεια Αθήνα και για την ακρίβεια με τρία σημεία τη υπόγεια Αθήνα. Γιατί κανονικά για την υπόγεια Αθήνα θα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλέ εκπομπέ. Ε, ελπίζω να σα αρέσει η νοητική βόλτα. Τώρα, ε, σα είπα για την, για την εκκλησία τη Καθολική στην οποία υπάρχει ένα από του ιδρυτέ των Ιλουμινάτη. Αυτό ο άνθρωπο ήταν αρχαιοκάπλο και πούλησε πάρα πολλά πράγματα. Για, έτσι τροφοδοτούταν αυτή η μεγάλη μυστική ε, εταιρεία Παύλα Ένωση, παύλα ομάδα, γιατί κάποιοι αναρωτιούνται που βρίσκουν τα λεφτά. Όριστα, άμα πουλάμε αρχαιότητε, άμα βρίσκουμε αρχαία, οτιδήποτε άλλο. Ε, Σα έλεγα προηγουμένω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα. Γνωρίζει τα πάντα. Και για την υπόγεια Αθήνα και για τι πηγέ τη Αθήνα, αλλά δυστυχώ δεν κάνει τίποτα. Και θέλω να σα πω το εξή. Ε, κατά την περιήγησή μου ανά τον κόσμο, έχω επισκεφθεί 4-5 διαφορετικέ ε, μουσιακέ. πέντε ε, μου, 4-5 μουσεία, τα οποία ουσιαστικά είναι υπόγεια ή στο ΕΣ. Έτσι, υπάρχει το Μουσείο των Υπονόμων στην πόλη του, του Παρισιού που έχω πάει, επίση μπριζ ή μπρούζ, όπως το λένε οι Βέλγοι, οι Φλαμανδίκοι, ε, υπάρχει το Μουσείο των ε, ε, Βασανιστηρίων, ε, το οποίο πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό μουσείο, πολύ σπούκι, αλλά υπάρχει σε μία σπηλιακή κοιλότητα. Και στην Πράγα υπάρχει επίσης το, το Μουσείο της Υπόγειας Πόλης. Ε, κατακόμβες υπάρχουν παντού, όπως υπάρχουν και στο Βατικάνο, στη Μήλο, που το ξεχνάμε, και δυστυχώ. Ε, ξεχνάμε ότι και η πόλη των Αθηνών έχει πάρα πολλές ε, κατακόμβες. Τώρα, επειδή το σύστημα της πόλης Αθήνα κάποιοι νομίζουν το ξέρουν τελείω, επιπρόσθετα να σας πω ότι το κτίριο της τράπεζας ε, της Αλφαμπάνκ ε, ε, της που βρίσκεται στην Οδό ε, Σταδίου, ε, τα, οι θηρίδες του βρίσκονται στο μείον 4, περίπου στα 25 μέτρα από την επιφάνεια της, οδό ε, της οδός σταδίου και μάλιστα το μετρό περνάει ενδιάμεσα μεταξύ από τις θηρίδες και από το, από το κτίριο. Ε, έχουν εκμεταλλευτεί την κήτη του Ιριδανού ποταμού που είναι αυτό το μικρό ποταμάκι που βλέπετε στο μοναστερέκι όταν, βγαίνετε με, όταν βγαίνετε από το σταθμό μεταξύ το, το στο μοναστηράκι και το τζαμί, υπάρχει ένα σημείο το οποίο φαίνονται κάτι νερά να περνάνε. Αυτά είναι ο Ειρηδανό ποταμό, ο οποίο διασχίζει όλη την Αθήνα και έχει δημιουργήσει αυτέ τι πάρα πολλέ από τι πηλιακές κοινότητε. Τώρα, ε, στο ερώτημα που έκανα στην αρχή, ποιοι τα κατασκευάσαν αυτά, προφανώ υπήρχαν εκφίσω, αλλά κάποια από αυτά έγινε διεύρυνση. Ε, κατά την πορεία που έκανα εγώ μαζί με το φίλο μου, ε, το, δεν αισθάθηκα ουδέμια στιγμή κίνδυνο. Ε, ήταν όμω πολύ δύσκολη η ατμόσφαιρα σε κάποια σημεία και κάποιε φορέ χρειάστηκε να πάρουμε λίγο αέρα. Α το πούμε εντό αγωγικών από τι ε, μικρέ μπουκαλίτσε που είχαμε, διότι αισθανθήκαμε ότι πιθανόν να μην έχει αέρα. Ε, υπήρχε κίνδυνο να παγιδευτούμε, αλλά εν πάση προτώσει, ε, τέλος τέλο καλό, όλα καλά και με βλέπετε μετά από 32 χρόνια και είμαι και μια χαρά. Ε, τώρα, όλο αυτό το σύστημα θα έλεγα ότι έπρεπε να αξιολογηθεί. Πώ να αξιολογηθεί όταν ο Μετροπότηκα διέλυσε τα πάντα, ειδικότερα στην πλατεία Συντάγματο. Άρα, όλα αυτά που βλέπουμε πλέον για την πάνω πλευρά είναι από την καταπαχτή τη Ρωσική Εκκλησία. Για δε όλα τα άλλα δεν υπάρχει τρόπο, διότι όλα καταστραφήκανε. Ε, Επίση, υπήρχε μια στοά, παύλα υπόγεια σπηλιακή η οποία ξεκίναγε από τη Βουλή και έφτανε μέχρι το Παλαιό Φάληρο, ε, η οποία ήταν η στοά διαφυγή για το Βασιλιά, εάν τυχόν γινόταν κάτι. Αυτή πλέον Πλέον βρίσκεται, όχι πλέον βρίσκεται κάτω από τον βασιλικό ε, ή εθνικό κήπο όπως το λέμε και μάλιστα τον γκαράζ της Βουλής που χτίστηκε με τα Γενέστρα, γύρω στο 2000 αν δεν κάνω λάθος εκμεταλλεύτηκε αυτή την σπηλιακή κοιλότητα οπότε και η αρχή του εντός οικογενών έχει καταστραφεί. Μη συγχαίρετε καθόλου την υπόγεια, τις υπόγειες στο ΕΣ με τα καταφύγια που είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Ε, τώρα αυτό που ε, πάντοτε κοιτάγα ήταν να βρω και άλλες αποδείξεις. Και θα πάμε στη φωτογραφία υπαριθμών 4. Να τη δούμε λίγο. Μπράβο. Αυτή εδώ. Αυτό το πόδι που βλέπετε στη γωνια <χω> κατω Κάτω-κάτω είναι το πόδι μου. Λοιπόν, εγώ λατρεύω την πλάκα, το μοναστεράκι, το ψυρί σχεδόν. Αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα να περάσω από αυτή την περιοχή όταν είμαι στην Ελλάδα, να δω και την Ακρόπολη. Είμαι λάτρης του, του καλού φαγητού και υπάρχει ένα εστιατόριο. Το εστιατόριο αυτό είναι στην Οδό Μητροπόλεως. Είναι λίγο παρακάτω από το εκκλησάκι τη Αγία Δύναμη, στην απέναντι πλευρά. Ε, δεν θεωρώ ότι κάνω διαφήμιση. Ε, και σα καλώ, αν θέλετε να το δείτε, οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί. Είναι στο εστιατόριο Αθηναϊκών επί τη Οδό μπαίνοντα μέσα στο αριστερό σα χέρι. Υπάρχει αυτό ακριβώς το, το θέαμα. Δηλαδή υπάρχει γυάλινο τζάμι, πολύ, ε, πολύ μεγάλο και πολύ ισχυρό. Να, δηλαδή μπορείς να πατήσεις και πάνω του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, όπως βλέπετε έχουν μπει πλακάκια κάτω ε, στις διαδικασίες της αναβάθμισης του εστιατορίου Αθηναϊκού, το οποίο νομίζω το 2004, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2005 άρχισε να λειτουργεί στην Οδό παλιότερα ήταν ένα σύμπλεγμα καταστημάτων που ήταν εμπόριο ρούχων και οτιδήποτε άλλο αποκαλύφθηκε, ανακαλύφθηκε οι προηγούμενοι διοκτήτες το ξέραν αλλά δεν το βγάλανε ότι υπήρχε αυτό αυτή η συγκεκριμένη ΟΠΗ λοιπόν τι είναι αυτό αυτό είναι η συνέχεια του Φρέαρ του, της Σύραγας από το Εκκλησάκι της Αγίας Δενιαμής όχι προς τα πάνω αλλά προς το μοναστηράκι. Και είναι ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχει η υπόγεια Αθήνα, η οποία αυτή μπαίνει σε ένα σωλήνα, ο οποίος είναι διατομής να μπορεί να χωρέσει έρπινγκ ένας άνθρωπος. Έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης με την επίλυση της αρχαιολογικής υπηρεσίας και φωτίζεται και είναι ένα από τα εφέ εντό του εστιατορίου, το οποίο υπάρχει στο κέντρο τη Αθήνα και ελάχιστοι γνωρίζουν παρά μόνο οι συνδετιμόνε που πηγαίνουν σε αυτό το, το εστιατόριο ότι υπάρχει αυτό μέσα στο, στο εστιατόριο και είναι και η απόδειξη ότι αυτά που σα λέω δεν είναι ψέματα. Πραγματικά υπάρχει το φρέαρα αυτό και πραγματικά κατεβαίνει κάτω προ το μοναστεράκι. Κάπου εδώ θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να τελειώσουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά θα σας πω και κάτι το οποίο ε, συνεχίζει την απόδειξη και μάλλον το ταξίδι αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ και θα βρούμε πάρα πολλά πράγματα. Κατεβαίνοντας προς το μοναστηράκι στον Οδό Αθηνάς υπάρχει ένας δρόμος που λέγεται Κακουριοδικίου. Στρίβοντας μέσα στην Οδό Κακουριοδικίου, η οποία μας πηγαίνει πλέον προς την πλατεία Ψηρή, υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, το οποίο λέγεται ότι είναι η βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών. Στην πραγματικότητα μέσα έχει και μια καμπάνα τεραστίων διαστάσεων, ε, η οποία η καμπάνα αυτή είχε να χτυπήσει κοντά στα 150 χρόνια. Τώρα έγιναν διαδικασίε αποκατάσταση, την βάλανε εσωτερικά μέσα. Δεν υπάρχει τρούλο, είναι εσωτερικά μέσα στο κτίριο η καμπάνα αυτή και τελετουργικά τη χτυπήσαν στα εγγένεια, νομίζω, πριν από 2-3 χρόνια, λίγο πρωτού από την καραντίνα. Τώρα, η υπηρεσία που ανέλαβε την αποκατάσταση του κτηρίου το οποίο είχε υποστεί πάρα πολλέ ζημίε λόγω του χρόνου και λόγω τη μη συντήρηση αποκάλυψε ότι στο πάτωμα εκεί που από πάνω βάλαμε την καμπάνα υπήρχανε, υπήρχε σύστημα στόων το οποίο συνδέεται προφανώ με αυτό που σα είπα στο Αθηνέκον και στην, ε, στο Εκκλησάκι τη Αγία Δυναίκα. Ακόμα περισσότερο έμεινα ευρώντιτος, όταν μιλώντας ε, με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην περιοχή της Πλατείας Ψηρή και όχι μόνο, μου αποκάλυψαν ότι οι τουαλέτες οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της Πλατείας Ψηρή, στην Πλατεία Ψηρή υπάρχει και το ένα κέπ εκεί πέρα μέσα ε, και κατεβαίνουν προς τα κάτω είναι η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων προς τα πάνω είναι του Αγίου Δημητρίου οι τουαλέτες που υπάρχουνε στη πλατεία Ψερή, εκμεταλλεύτηκαν, γιατί είναι υπόγειες, κατεβαίνουν κάτω, εκμεταλλεύτηκαν την σπηλιακή κοιλότητα, η οποία κατεβαίνει από το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης μέχρι κάτω, για να φτιάξουν αυτές τις τουαλέτες. Τώρα, τώρα, λίγο παρακάτω σας είπα ότι υπάρχει το εκκλησάκι της, το, των Αγίων Αναργύρων. Ε, και είναι και ο δός Αγίων Αναργύρων. Μάλιστα εκεί είναι ιστορικό, διότι στον κήπο υπάρχει και το κελί του Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης ζούσε στο κελί της εκκλησίας εκεί και έψελνε στον Άγιο Ελισσέο που είναι πάνω προς το ρολόι των αέριδων πάνω από το μοναστεράκι. Ο κοσμοκαλόγερος ο, ο... ο Παπαδιαμάντης. Λοιπόν και... Μου αποκαλύφθηκε, γιατί είπα, έχουν γίνει υπό την επίβλεψη του Αρχιμαδρίτη Παντελεήμονος, ε, εργασίες μου αποκαλύφθηκε ότι σύστημα στο βρέθηκε και κάτω από το κελί του Παπαδιαμάντη στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Άρα, οφείλω να πω ότι ήταν ένα ταξίδι τότε που έκανα το οποίο το μνημονεύω, το κανάλι μια φορά. Ε, μέχρι τη Μεγάλη Βρετάνια και ξαναγύρισα πίσω. Μετέπειτα μα πρόλαβε ο Η Υπόγεια Αθήνα υπάρχει, μην το συνδέεται με την Κούφια και την Κυλιγή. Είναι άλλα πράγματα που έχουν πει εκεί. Υπάρχει ιστορία την οποία δυστυχώ δεν τη γνωρίζουμε ακόμα και ειδικότερα η φραγκοκρατία στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Και ευελπιστώ μέσα από αυτέ τι εκπομπέ μαζί με την Ατάσα να σα πούμε κάποια πράγματα. Ε, είναι. Προτροπή μου, μην τολμήσετε μόνοι σα, επειδή είστε μη εξειδικευμένοι και δεν είσαστε και να κάνετε διαδικασίε να μπείτε, να προσπαθήσετε να μπείτε. Ε, Προφανώ υπάρχουν και άλλα σημεία τη υπόγεια Αθήνα, αλλά αυτά είναι θέματα άλλων εκπομπών. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.